συνεχίσουμε στην συνέχεια, αλλάζοντας θέμα τώρα. Πάμε να μιλήσουμε για παιδιά και για κάτι πάρα πάρα πολύ θετικό για τους νέους που είναι το αύριο. Τους νέους, λοιπόν, κυρία Αγάπη Βαβουράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Είστε διευθύντρια στο Δημοτικό Σχολείο Ελληνογερμανική Αγωγή. Φτιάξανε, λοιπόν, τα παιδιά ένα βίντεο με αφορμή την Ροζέτα, τη Ροζέτα που ξαναλειτουργήσε. Και μιλάμε για ένα διαστημόπλιο. Προτείνω να πάρουμε μια γεύση από το βίντεο και να επιστρέψουμε στην κουβέντα μας. Εξαιρετικό, πραγματικά, ένα μεγάλο μπράβο και γι' αυτό το βίντεο κατακτήσατε, κερδίσατε και πανευρωπαϊκή πρωτιά. Βέβαια. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε. Είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι. Είναι μια πρωτιά, χαρισμένη σε όλα τα παιδιά που θέλουμε να είναι ενημερωμένα, θέλουμε να έχουν θετική στάση απέναντι σε όλες τις επιστήμες και φυσικά θετική στάση απέναντι στις φυσικές επιστήμες. Δουλεύουμε πάρα πολύ στο σχολείο μας γι' αυτό. Η φιλοσοφία αυτή διατρέχει όλες τις βαθμίδες, από τον Ήπιο ακόμα μέχρι και το Λύκειο. Και βέβαια η κάθε βαθμίδα με το δικό της τρόπο μεταφράζει αυτό σε δράσεις που οπωσδήποτε ανταποκρίνονται στην ηλικία και στην ωριμότητα των παιδιών. Αφορμή τώρα ήταν το διαστημόπλιο που επαναλειτουργήσε. Πώς έτσι προέκυψε αυτή η ιδέα, να το πούμε έτσι, για να φτιάξετε αυτό το τόσο ωραίο βίντεο με τα παιδιά, που βγάζει και ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα? Νομίζω ότι λειτουργήσαν ταυτόχρονα. Πρώτα-πρώτα το ότι τα παιδιά μας πραγματικά είναι ενημερωμένα. Κάθε χρονιά, ειδικά η Πέμπτη Δημοτικού, αφιερώνει τη διαθεματική της εργασία στο διάστημα. Είναι και ένα θέμα που μας βοηθάει, καλλιεργεί και τη φαντασία των παιδιών. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο τα παιδιά κάνουν το πείραμα του Ερατοσθένη, ασχολούνται και μελετούν το εκρεμές του Φουκώ. Πέρσι κάνανε καταφύγιο για τη Σελήνη, φέτος δουλεύουν καταφύγιο για τον Άρη, έχουν κάνει εργασίες με τηλεσκόπια και παρατήρηση του ουρανού. Παράλληλα έχουμε την πολυτέλεια, γιατί έτσι τη νιώθω εγώ τουλάχιστον, ναι, να έχουμε κοντά μας το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, το οποίο στελεχώνεται με ερευνητές full-timers. Συμμετέχει σε διεθνή consortiums ερευνητικά και βέβαια μας φέρνει και την πληροφορία. Και εμείς βάζουμε διάθεση, βάζουμε κέφι, βάζουμε όρεξη, και βάζουμε αυτό... την ελπίδα που μας δίνουν τα παιδιά. Και αυτό φαίνεται από αυτό το βίντεο. Κυρία Βαβουράκη, ένα μεγάλο μπράβο. Είναι η Ελλάδα που όλοι θέλουμε και οι νέοι του αύριο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Θα αλλάξουμε